πάμε σε έναν νομικό ο οποίος παρέστησε όλη αυτή τη συζήτηση στην Ολομέλεια από το Ρέθυμνο. Τον κύριο Γιώργο Δρυγιανάκη που ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Δρυγιανάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλημέρα και στους ακροατές σας. Ο κύριος κριτικός πριν από λίγο μας είπε ότι πέρα από τα πολιτικά και τα λοιπά, χθες ως νομοσπονδία δανειοληπτών έθεσαν στα κόμματα της Βουλής το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης αναφορικά με τη δικαστική εξουσία και τον τρόπο λειτουργίας της. Πώς τα ακούτε? Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και θέμα και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα στη διαδικασία του διορισμού των προέδρων στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας μας, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα. Οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας να διορίζονται ουσιαστικά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους και σε αυτήν τη χώρα μια θεσμική ρύθμιση όπως ισχύει σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου, όπως γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου οι ανώτατοι προέδροι των δικαστηρίων της χώρας διορίζονται μέσα από και εκλέγονται ουσιαστικά, κύριε Σαχίνη, μέσα από διαδικασίες από τον δικό τους τον θεσμό και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Γι' αυτόν τον λόγο και παρατηρούμε ότι παρά το γεγονός του ότι υπάρχει ένας, είναι το σύστημα το πολιτικό ενός άκρατου φιλελευθερισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα δικαστήρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις και υποθέσεις αποδίδουν πραγματική δικαιοσύνη, δηλαδή ικανοποιούν το αίσθημα της κοινής γνώμης για την απονομή της δικαιοσύνης, του δικαίου. Γι' αυτό το λόγο συμβαίνει αυτό, γιατί δεν υπάρχουν εξαρτήσεις. Τώρα, στο θέμα το δικό μας υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Καταρχήν η Τράπεζα της Ελλάδος γνώριζε, ακόμα και πριν τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, του θέματος αυτού, γνώριζε ποια θα ήταν η απόφαση. Πώς γνώριζε, πριν βγει η απόφαση? Φυσικά και γνώριζε, γιατί ήδη είχε κάνει μία εξαγγελία, είχε βγάλει μία δημοσίευση η Τράπεζα της Ελλάδος κάποιες μέρες πριν τις 26 του Γενάρη, και μάλιστα είναι ένα θέμα αυτό πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο έθιξε και χτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος, να πούμε, ότι ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας, και έθεσε αυτό το τεράστιο θέμα και το τεράστιο πρόβλημα, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με την ανακοίνωση που είχε κάνει μέρες πριν τις 26 του Γενάρη είχε δώσει το στίγμα του ποια θα είναι η απόφαση της Ολομελίας. Επίσης να πούμε το εξής, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε λίγο και προς τους ακροατές με απλό τρόπο. Μισό λεπτό. Θέλω να σας πω κάτι. Ορίστε. Γιατί είστε και έγκριτος νομικός και από τους ανθρώπους που παρακολουθεί χρόνια το θέμα και παρέστη και ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μερικές μέρες πριν, με συγχωρείτε. Διαβάζω σήμερα από τον ημεροδρόμο, θέλω να σας το διαβάσω και να το καταλάβει και ο κόσμος. Εξαμηνιαία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Τραπέζης Ελλάδος Νοέμβριος του 2022. Σας διαβάζω. Ναι. Η έκθεση, τη λέει ο διοικητής. Ναι. Η ικανότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις να διαχειριστούν τα δάνεια για λογαριασμό των εταιριών απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις δυσχεραίνεται από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου 8-22 του 2022 και τις σχετικές εφετειακές αποφάσεις. Και λέει λίγο παρακάτω. Ωστόσο, Νοέμβριο, αποτελεσματικότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αναμένεται να διαφανεί τους επόμενους μήνες
με την άρση των παραπάνω περιορισμών. Μάλιστα. Είναι μέσα στην έκθεση, επισήμως. Είναι μέσα στην έκθεση. Άρα πώς γνώριζε από τον Νοέμβριο την απόφαση του Φεβρουαρίου? Αυτή είναι η ουσία της μυστικής διάσκεψης της Ολομελίας του Αριουπάγου. Εδώ υπήρξαν τεράστιες διαρροές σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα στη συγκεκριμένη διάσκεψη. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τώρα τα εξετάζουμε για να δούμε να αποδοθούν ευθύνες σε σχέση με την παραβίαση της αρχής της μυστικότητας της συγκεκριμένης διάσκεψης. Είμαστε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το αμέσως επόμενο διάστημα σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις από πλευράς μας σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Να πούμε το εξής, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κλήθηκε ουσιαστικά για να αποφανθεί για το εξής ζήτημα. Αν δηλαδή μπορεί με κάποιαν συμφωνία τέλος πάντων να επεκτείνονται τα όρια της εκπροσώπησης των διαδίκων σε μία δίκη. Αν δηλαδή μπορείς να παρασταθείς εσύ κύριε Σαχίνη στο δικαστήριο για λογαριασμό εμένα και να διεκδικήσεις τις απαιτήσεις τις δικές μου προσφεύγοντας υπέρ μου ακόμα και κάνοντας αναγκαστική εκτέλεση και πληστηριασμό σε βάρος των δικών μου οφειλετών. Αυτό λοιπόν ήταν το επίδικο θέμα. Αν οι λεγόμενοι servicers, οι υπεργολάβοι δηλαδή των πληστηριασμών για λογαριασμό των funds, οι διαχειριστές δηλαδή των απαιτήσεων, μπορούν να παρασταθούν ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς να έχουν συμβατικό δεσμό με τους οφειλέτες. Εμάς όλους τους οφειλέτες, κύριε Σαχίνη, μας συνδέει συμβατικός δεσμός, δηλαδή σύναψη των δανειακών συμβάσεων, εμάς με τις τράπεζες, όχι λοιπόν με τις εταιρείες διαχείρισης των απαιτήσεων, ούτε με τους servicers, ούτε με τα funds. Αυτό ήταν το θέμα, το πολύ απλό. Ναι, αλλά οι τράπεζες τα πούλησαν, δεν τα πούλησαν? Τα πούλησαν, προσέξτε τώρα, πούλησαν τα δάνεια, όχι όμως, προσέξτε τώρα, δεν κατέστησαν με τις συμβάσεις αυτές της παραχώρησης των απαιτήσεων, δεν υπάρχει σε καμία από αυτές τις συμβάσεις ο όρος ότι μετακυλίονται και γίνονται οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτών των δανείων και των απαιτήσεων οι εταιρείες αυτές. Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Και εδώ υπάρχει και το εξής θέμα το οποίο ανακύπτει μετά από την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου. Λέω το εξής λοιπόν. Οι δανειολήπτες πηγαίνουν στα δικαστήρια με αντιδίκους τους servicers. Εκδίδεται μία απόφαση. Το δεδικασμένο αυτής της απόφασης επεκτείνεται και στις τράπεζες, οι οποίες είναι οι αρχικοί αντισυμβαλόμενοι με τους οφειλέτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση. Αυτή θα ήταν η σωστότερη λύση σε όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί και δεν προέκυψε τώρα φυσικά. Προφανώς. Έχει δημιουργηθεί εδώ και μία δεκαετία αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν το άγγιξε στην ουσία του καμία κυβέρνηση. Δεν καταλάβατε. Οι δανειστές το έθεταν ως προϋπόθεση να μην το αγγίζουν, διότι ναι, διαφορετικά κοβόταν η ροή. Συμφωνώ. Σε όλους. Αυτό συμφωνώ, ήταν. Συμφωνώ. Επίσης, ένα άλλο σφάλμα τεράστιο που συνέβη το 2015 ήταν το εξής. Με την ψήφιση του 43-54 του 2015, αλλά και με την τροποποίηση που έγινε το 2016, θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένος όρος μέσα σε αυτόν τον νόμο που να αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του 2003, του νόμου του 2003, από τη συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι ώστε να μην
αφήνονται ανοιχτά παράθυρα ουσιαστικά ταυτόχρονης εφαρμογής και των δύο αυτών νομοθετικών ρυθμίσεων. Γιατί αυτό έκαναν και εκμεταλλεύτηκαν οι services και τα funds και κατάφεραν αυτό που κατάφεραν και που έχουν, βρισκόμαστε τώρα σε μια τεράστια κακή πραγματικότητα για όλους τους δανειολήπτες. Πρακτικά, κύριε Δρυγιαννάκη, αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα όλοι αυτοί οι δανειολήπτες? Φυσικά είναι στον αέρα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ισχύει αυτό που είπε ο κύριος κριτικός της Ομοσπονδίας προηγουμένως, ότι ακόμη και τα ενήμερα δάνεια με την αύξηση των επιτοκίων μπαίνουν σε ένα καλάθι από τις τράπεζες και πάνε? Ισχύει. Φυσικά, γιατί η πραγματικότητα είναι η εξής. Με την τεράστια αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια δημιουργείται το εξής πρόβλημα. Πρόβλημα ρευστότητας στους ανθρώπους που ακόμα έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τις μηνιαίες δόσεις. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εάν αφήσουν μία-δύο μηνιαίες δόσεις απλήρωτες, τότε θα προχωρήσουν σε καταγγελία των ρυθμίσεων οι servicers, με αποτέλεσμα λοιπόν να φτάσουν και αυτοί στην ίδια θέση, προσέξτε, αυτού που δεν έχει εξυπηρετήσει το δάνειό του ποτέ. Μάλιστα. Έτσι, άρα λοιπόν ουσιαστικά... Άρα διευρύνεται ο κύκλος κατασχέσεων πληστηριασμών, μου λέτε, πρακτικά. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά και καταγγελιών, ακόμα και των ενήμερων δανείων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε τα εξής πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά από αυτά, ιδιαίτερα τα στεγαστικά δάνεια, ναι, έχουν χορηγηθεί με εξασφαλίσεις. Με εξασφαλίσεις των ακινήτων. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν συνενετικές προσημειώσεις υπέρ των τραπεζών. Που σημαίνει λοιπόν ότι δεν ήταν από αυτά τα δάνεια, να πω, που δεν είχαν εγγυήσεις. Έτσι, αλλά και ακόμα και για τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες χωρίς εγγυήσεις, φταίει μόνο και ευθύνεται μόνο ο δανειολήπτης. Οι τράπεζες όταν τα χορηγούσαν αφιδώς σε όλο τον κόσμο και μάλιστα έκαναν και διαφήμιση και προπαγάνδα για να τα χορηγήσουν, δεν έχουν καμία ευθύνη. Θα πάμε στον πυρήνα. Ότι εδώ πραγματικά... Ναι. Με αυτήν τη διαμορφωμένη κατάσταση τώρα σήμερα στη χώρα μας υπάρχει, και συμφωνώ με τον πρόεδρο που είπε αυτά που είπε και δηλώνει αυτά που δηλώνει, απόλυτα συμφωνώ, ότι υπάρχει μια συνταγματική ανατροπή. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Επίσης θα πρέπει να δούμε και το εξής ζήτημα. Κάτι ανάλογο σε διαδικασία, κύριε Σαχίνη, συνέβη και στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία όμως την εξυγίανση των κόκκινων δανείων την ανέλαβε ένας κρατικός φορέας, ο οποίος λοιπόν έκανε τα εξής πράγματα. Εξυγίανε λοιπόν τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Ήταν είναι ο λεγόμενος NAMA, National Asset Management Agency. Δέχτηκε λοιπόν όλα τα εμπορικά κόκκινα δάνεια με σκοπό να αφαιρεθούν από τον ισολογισμό των τραπεζών. Μα το ίδιο πράγμα έγινε και εδώ. Ξέρετε, επειδή έχασαν την πιστοδοτική τους και πιστοληπτική τους ικανότητα οι ελληνικές τράπεζες, και αυτό δεν συνέβη χωρίς ευθύνη των τραπεζών. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Ενώ θα έπρεπε να δανείζουν οι ελληνικές τράπεζες μέχρι το 80% των καταθέσεων που είχαν, αυτές προέβησαν σε υπερδανισμό και έφτασαν το 180% σε σχέση με τις καταθέσεις τους. Επομένως, από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης έχασαν την πιστοδοτική και πιστοληπτική τους ικανότητα, κινδύνευαν λοιπόν ουσιαστικά να πτωχεύσουν και για να διασωθούν έπρεπε να βγάλουν από τους ισολογισμούς τους τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όπως έγινε
και στην Ιρλανδία. Όμως στην Ιρλανδία έγινε οργανωμένα και από έναν κρατικό φορέα. Η πώληση λοιπόν εκεί των κόκκινων δανείων σε ξένα funds δεν έχει σταματήσει. Έτσι να αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες, έτσι, μεταξύ των οποίων και η τράπεζα της Ιρλανδίας, ξεφορτώνονται από τα χαρτοφυλάκια τους τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πολύ σωστά. Το ίδιο πράγμα έγινε και εδώ. Όμως, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει μέσω αυτού του μηχανισμού, του κρατικού φορέα, υπάρχει πρόνοια για την προστασία του καταναλωτή και υπάρχει και ένας κώδικας συμπεριφοράς σχετικά με τα πλήρωτα στεγαστικά δάνεια, που αυτά τα δύο προστατεύουν τον δανειολήπτη. Αυτός ο φορέας λοιπόν πλήρωσε για τα δάνεια που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του με κρατικά και εγγυημένα ομόλογα, ενώ απέκτησε πάνω από 12.000 δάνεια τα οποία αφορούσαν 60.000 ακίνητα. Κάλεσε λοιπόν αυτός ο φορέας τους δανειολήπτες και συνεννοήθηκαν μαζί του ώστε να καθορίσουν ένα μονοπάτι αποπληρωμής, έτσι όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του χρέους τους. Σαφές. Αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει και στην Ελλάδα. Δεν ακολουθήθηκε όμως αυτό το σχέδιο. Μα τι λέτε τώρα εδώ πέρα, τι ακολουθήθηκε. Εδώ και οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Γιατί όμως, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό. Όχι γιατί δεν είχαμε την τεχνογνωσία να γίνει αυτό. Μα ο σκοπός είναι ο εξανεμισμός της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Διότι εδώ λοιπόν, και τις τράπεζες. Τώρα, μέσω των μνημονίων έχασε ουσιαστικά το ελληνικό κράτος τη δημόσια περιουσία. Έτσι, είναι χαμένη τώρα η δημόσια περιουσία. Πρέπει όμως να εξανεμιστεί και η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Και πώς γίνεται αυτό? Μέσω αυτής της διαδικασίας. Καταλάβατε δηλαδή, όλοι, ακόμα και οι ενήμεροι οι δανειολήπτες, έχουν την ίδια μεταχείριση με εκείνους που έλαβαν τα δάνεια. Και αν οι άνθρωποι εκείνοι που έλαβαν τα δάνεια τα έχουν διασώσει τα χρήματα, έχει καλώς, εντάξει. Αν δεν τα έχουν διασώσει όμως, που οι περισσότεροι δεν τα έχουν διασώσει τα χρήματα αυτά, παρά το γεγονός του ότι δεν έχουν εξοφλήσει τα δάνειά τους, θα χάσουν όλη την ακίνητη περιουσία τους. Και το ίδιο εξομοιώνονται με αυτούς, τους κακοπληρωτές λεγόμενους, και οι άνθρωποι οι οποίοι, προσέξτε τώρα, είναι μισθοσυντήρητοι, είναι συνταξιούχοι. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Θα πάρουν το 400 και 300 της διαφοράς σήμερα και θα πανηγυρίζουν. Ακούστε κύριε Δρυγιαννάκη, ακούστε. Επειδή εδώ σε αυτή τη χώρα ορισμένα πράγματα, όσο κοντά μνήμη και να έχεις, οι τράπεζες διεσώθηκαν με τρεις ανακεφαλοποίησεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Με το νόμο 47-12 του 2013, γνωστό νόμο Χαρδούβελη, έτσι, μια τράπεζα που εμφανίζει ζημιές σε μια οικονομική κρίση, εκδίδονται τίτλοι υπέρ του δημοσίου. Αντίθετα, όταν εμφανίζει κέρδη, μπορεί να συμψηφίζει το φόρο τους με τις ζημιές που κανονικά θα κατέγραφε από τις τιτλοποίησεις πωλήσεις δανείων. Και με ρύθμιση του 2021 οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν εντός 20ετίας. Αναβαλλόμενος φόρος. Στον πολίτη, τα κόμματα, γιατί είπατε για την Ιρλανδία, τα ελληνικά κόμματα, κατά το μείζωνα κυβερνητικά, χρωστάνε δάνεια. Γιατί γίνεται σε αυτούς κατάσχεση ή πληστηριασμός? Κανένας. Εδώ έφτασε πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα να αλλάξει την επωνυμία του για να διαγραφούν ή τέλος πάντων να μην απαιτηθούν τα χρέη που είχε. Μάλιστα. Τα παλιά του χρέη. Μάλιστα. Άρα το θέμα είναι εξόχως πολιτικό αυτή τη στιγμή. Εξόχως πολιτικό και απόλυτα πολιτικό. Σας το είπα και στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι και το ζήτημα το δικαστικό στον Άριο Πάγο και στην Ολομέλεια είναι και ήταν και φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν απόλυτα πολιτικό θέμα. Φυσικά και τώρα τι με έλεγενέστε. Θα πρέπει καταρχήν μισό λεπτό μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Βεβαίως. Τη με έλεγενέστε θα το πείτε. Θέλω να πω και κάτι γιατί μου κάνει εντύπωση και έχει δίκιο και ο Ρέστης. Το Λαφαζάνι τώρα τον θυμήθηκαν. Τον θυμήθηκαν για τις κινητοποιήσεις του στην προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Τον θυμήθηκαν τώρα τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά 4 χρόνια τώρα τον είχαν να μην πω τι,
και αυτόν και τις κινητοποιήσεις του. Και τα ιδιώνυμα δίωξης. Ένα. Δύο. Με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Κύριε Δρυγιαννάκη, αυτά τα funds και servicers. Και μάλιστα δημοσιεύεται χθες μια λίστα 42 funds. Ναι. Τα περισσότερα με έδρα την Ιρλανδία. Είναι μόνο ξένων, είναι αγνώστων, μπορεί να είναι από ελληνικά δικηγορικά, βουλευτικά, πολιτικά γραφεία, από τράπεζες, συμβολιογράφους. Μπορεί. Φυσικά και μάλιστα. Είναι και θεωρώ επίσης ότι είναι και θυγατρικές εταιρείες των τραπεζών. Μάλιστα. Ξέπλυμα χρήματος γίνεται, με ρωτούν. Φυσικά. Γίνεται. Φυσικά. Φυσικά. Αυτά όλα δεν πρέπει αυτά να τα δει. Ξέρετε ότι τα έχουμε καταγγείλει με μήνυση που έχουμε καταθέσει και μάλιστα να σας πω. Η μήνυση αυτή κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2022, απευθύνεται σε όλους τους εισαγγελικούς φορείς, δηλαδή εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, στην Επιτροπή Διαφάνειας, στην ανεξάρτητη τέλος πάντων Επιτροπή Διαφάνειας, επίσης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά πολύ σημαντικό και στη Γενική Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Από την οποία ζητάμε να λάβει και να διατάξει να διενεργηθούν έρευνες για όλα αυτά τα οποία καταγγέλουμε. Και μέσα σε αυτά είναι καταρχήν καταγγελόμενοι όλοι οι εκπρόσωποι των συστημικών τραπεζών, όλοι οι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων fund servicers που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και επίσης είναι κατά της ηγεσίας και του Υπουργείου Οικονομικών διαχρονικά και της ηγεσίας της Τράπεζας της Ελλάδος, διότι θεωρούμε ότι δεν προστάτευσε τους καταναλωτές, δεν προστάτευσε τους δανειολήπτες, αντιθέτως προστάτευσε η Τράπεζα της Ελλάδος μονομερώς μόνο τις τράπεζες και τις εταιρείες αυτές διαχείρισης σε βάρος όλων αυτών των ανθρώπων, των Ελλήνων πολιτών ουσιαστικά, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι εκατομμύρια οι Έλληνες που έχουν έστω και μία μικρή οφειλή, είτε από μια πιστωτική κάρτα, είτε από οτιδήποτε, από κάποιο δανειακό τέλος πάντων. Και είναι ακάλυπτοι όλοι. Ακούστε εδώ. Ακριβώς. Ο κύριος κριτικός μας είπε, και θέλω να μου δώσετε αυτή τη διάσταση, γιατί στην Κρήτη ζείτε. Κοιτάξτε, μας είπε και το άλλο. Ότι από τη στιγμή που είναι αφανείς οι πόροι της εξαγοράς της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, ποιος μου λέει εμένα σε ειδικές ζώνες, το περιέγραψε, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Ποιος είναι ο αγοραστής και ο νοήτο. Σαφέστατα. Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε σε ποιους ανήκουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, κύριε Σαχίνη. Καλά, αυτό είναι άλλο μεγάλο. Κανένας δεν το γνωρίζει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Άρα, κύριε, κύριε Δρυγιαννάκη, γιατί με ρωτάει πολλοί κόσμος, επειδή έχουν μπει μπροστά όλοι οι δικηγορικοί συλλόγοι της χώρας. Όλοι. Και προεξάρχοντος, αν θέλετε, και του προεδρεύοντα της Ολομέλειας. Μάλιστα. Το θέμα, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να πάρει και ευρωπαϊκή διάσταση πλέον. Φυσικά. Φυσικά, και μάλιστα αυτό επεξεργαζόμαστε τώρα και συνεργαζόμαστε. Σίγουρα θα γίνει μια προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως αυτής της Ολομελίας του Αρείου Πάγου. Και δεν θα γίνει μόνο από τους φορείς, θα γίνει και από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα φυσικά. Ο φίλος μου ο Αργύρης λέει καλημέρα στον κύριο Δρυγιαννάκη. Επειδή δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια που μπορούν να μεταβιβαστούν πλέον, αλλά και αυτά τα ενήμερα. Ναι. Είναι ψέματα ότι αυτή η δυνατότητα ήρθε με τον νόμο 4389 του 16, όταν και μαζί με τα κόκκινα δάνεια επιτρέπεται η πώληση και ενήμερων τα οποία θα βελτίωναν την εμφάνιση του πακέτου ή καλαθιού δανείων προς πώληση. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Βεβαίως. Άλλος φίλος εδώ με ρωτάει το εξής. Τα δάνεια είναι ασφαλισμένα. Θέλω να πω, λέει, αν μια μέρα πριν έρθουν να μου το πάρουν, από βραχυκύκλωμα πήρε φωτιά, τι γίνεται? Βέβαια είναι ασφαλισμένα.
Φυσικά και είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρείες που είναι θυγατρικές των τραπεζών, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, σε κάθε περίπτωση Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Σαφές. Άλλος φίλος και είναι και Γιάννης. Ναι, ναι, και είναι και Γιάννης. Αύριο έρχεται, λέει, κάποιος να μου το βγάλει στο σφυρί. Μπαίνει με κλειδιά, με κλητήρα και μέσα το σπίτι για τον X λόγο είναι κατεστραμμένο. Τρέχει κάτι? Όχι, εννοείται. Απλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτοί. Θα το ξαναφτιάξουν, θα το εκμεταλλευτούν, θα το πουλήσουν. Και κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα. Άλλος φίλος εδώ πέρα, ο φίλος ο Κώστας. Κύριε Δρυγιαννάκη, λέει, τι να πούμε. Δεν θα έπρεπε να είναι το μόνο θέμα συζήτηση αυτή τη στιγμή των κομμάτων? Φυσικά. Φυσικά και θα έπρεπε να είναι. Εννοείται ότι θα έπρεπε να είναι και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία μέσω αυτού του ερωτήματος του φίλου ακροατή να σας πω τι θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θα πρέπει να υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση όλου αυτού του μπάχαλου, επιτρέψτε μου την λέξη αυτήν, τον όρο αυτόν να πω, που έχει δημιουργηθεί με όλη αυτή την κατάσταση, να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά με νομοθετική ρύθμιση πλέον, έτσι, που θα πρέπει να την πάρει η Βουλή των Ελλήνων, οι εκπρόσωποι δηλαδή όλων μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι και το ανώτερο όργανο νομοθετικών ρυθμίσεων στη χώρα μας, έτσι ώστε να υπάρξει και να ιδρυθεί επιτέλους αυτός ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος φορέας της διαχείρισης, κρατικός όμως φορέας της διαχείρισης όλων αυτών των δανείων. Έτσι ώστε να ακολουθήσουμε δηλαδή το παράδειγμα της Ιρλανδίας για να μπορέσει να διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλη αυτή η διαδικασία. Διαφορετικά θα ζήσουμε, πολύ φοβάμαι, πολύ εκρηκτικές καταστάσεις, πολύ εκρηκτικές στιγμές όπου θα υπάρχει τεράστια αγανάκτηση του κόσμου και θα είναι και δικαιολογημένη η αγανάκτηση του κόσμου, πρέπει να σας πω, κύριε Σαχίνη. Καθημερινά αντιμετωπίζω σε δικούς μου πελάτες και εντολείς όλα αυτά τα ζητήματα. Ενοχλήσεις δηλαδή από δικαστικούς επιμελητές, πότε θα μας παραδώσετε τα κλειδιά, έχει γίνει ο πληστηριασμός, έχει τελειώσει, το ακίνητο δεν σας ανήκει πλέον, βγείτε από το σπίτι σας, φύγετε και αν θέλετε να εξετάσουμε για λίγο χρονικό διάστημα το θέμα του να σας το νοικιάσουμε. Δηλαδή το σπίτι το οποίο απέκτησα εγώ με πάρα πολλές θυσίες, ναι, και με στεγαστικό δάνειο, δεν αμφιβάλλω, το οποίο όμως ήθελα να το ρυθμίσω, ήθελα να το αποπληρώσω. Το δάνειο αυτό λοιπόν πουλήθηκε σε μία αξία περίπου του 10% σε μία εταιρεία απρόσωπη διαχείρισης, η οποία διενήργησε πληστηριασμό εναντίον μου, μου πήρε το σπίτι, ενώ θα μπορούσε αυτή η εταιρεία διαχείρισης των απαιτήσεων να συζητήσει μαζί μου και να μου πει το εξής. Διαφανή πράγματα, κύριε Σαχίνη, να μου πει το εξής. Εγώ το αγόρασα το συγκεκριμένο στεγαστικό σου δάνειο ή το οποιοδήποτε δάνειο από την τάδε τράπεζα που σου το είχε χορηγήσει στο ποσοστό του 10%. Μπορείς να μου το πληρώσεις αυτό το 10%? Εγώ σας λέω λοιπόν, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το 95% των δανειοληπτών θα έκαναν ρυθμίσεις. Σε αυτό όμως το ποσοστό, όχι στο ποσοστό του 300% επαύξηση από το χρήματα που ήταν το υπόλοιπο τέλος πάντων του κεφαλαίου του κάθε δανείου. Επίσης να σας πω το εξής, στατιστικά προκύπτει ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα δάνεια που δεν έχουν εξυπηρετηθεί, έτσι,
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ λίγα αυτά τα δάνεια. Άρα αυτό αποδεικνύει τις δυσκολίες. Θέλω να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με αυτό που ακούσαμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή πλέον μετά και την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, services και funds δεν είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν εσάς ή εμένα ότι με πάνε σε πληστηριασμό. Και έλα να κάνουμε μια συνεννόηση. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν υποχρεούνται. Αφότου μας στείλουν την αναγκαστική εκτέλεση για την κατάσχεση και την ανακοίνωση τέλος πάντων του πληστηριασμού, μετά εμείς κάνουμε τρέχουν τα ποδαράκια μας για να δούμε πώς θα διασωθούμε και πώς θα τους σταματήσουμε και πώς θα τους καθυστερήσουμε και πώς τέλος πάντων θα καταφέρουμε, αν καταφέρουμε, που καταλαβαίνετε ότι διαπραγματευτικά αυτή είναι σε τεράστια καλύτερη θέση από ότι είμαστε εμείς, έτσι, οι οποίοι κινδυνεύουμε να χάσουμε την περιουσία μας. Οπότε δεν θα κάνουν καμία παραχώρηση. Και επίσης θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα της εξοδικαστικής ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Και να σας πω το εξής, ότι δυστυχώς, παρά το γεγονός το ότι είχε ψηφιστεί ο νόμος της καινούριας πλατφόρμας από το 2019, δεν προχωράει η διαδικασία, και η διαδικασία δεν προχωράει εξαιτίας του ότι συνέχεια βάζουν τρικλοποδιές οι τράπεζες και τα funds φυσικά σε αυτήν τη διαδικασία. Και να πω και το εξής, ότι καμία μα καμία από τις εταιρείες αυτές δεν προβαίνουν σε κούρεμα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή στις προτάσεις τους, εάν δείτε, δεν μειώνουν ούτε μισό ευρώ. Άρα η πλατφόρμα στην ουσία είναι ανενεργός. Η πλατφόρμα δεν είναι αποτελεσματική. Είναι αναποτελεσματική. Θα πρέπει καταρχήν ο ετών να περάσει μια πάρα πολύ δεδαλώδη διαδικασία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτήν, και πέραν τούτου ουσιαστικά να μπει και να προτείνει την διαμεσολάβηση μεταξύ αυτού και των τραπεζών με ειδικά διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, πάλι και με αυτήν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και της επαναδιαπραγμάτευσης δεν βγαίνει άκρη με αυτούς, γιατί δεν υποχωρούν, και στο τέλος όλες αυτές οι υποθέσεις των αιτήσεων εξοδικαστικής ρύθμισης μέσω της πλατφόρμας θα φτάσουν να δικάζονται από τα δικαστήρια της χώρας μας. Αυτό θα γίνει. Και σε κύριε Δρυγιαννάκη, βοηθήστε με λίγο, λέει ο φίλος ο Σάκης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Έχω ενήμερο δάνειο, προσέξτε, έχω ενήμερο δάνειο από ρύθμιση που μεταβιβάστηκε όμως σε μία από αυτές τις εταιρείες. Mm-hmm. Συνεχίζω πληρωμές στον ίδιο λογαριασμό, αλλά αυτοί φαίνεται να μην τραβάν τα χρήματα. Τους έχω ενοχλήσει να υπάρξει συνεννόηση, αλλά αυτοί τίποτα. Μπορούν να προχωρήσουν σε κατάσχεση με δικαιολογία μη πληρωμής? Φυσικά. Μα πώς, αφού ο άνθρωπος τα βάζει. Κινδυνεύει αυτός ο φίλος. Δύο λεπτά, κύριε Δρυγιαννάκη. Θα τους ξαναστείλει με εξώδικη, με δικαστικό επιμελητή δήλωση και πρόσκληση σε περίπτωση που δεν του δώσουν τον καινούριο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσφύγει στον συνήγορο του καταναλωτή, έτσι ώστε να κάνει καταγγελία και να αναλάβει με ενέργειές του πλέον ο συνήγορος του καταναλωτή να τους εξαναγκάσει να του χορηγήσουν τον καινούριο αριθμό του λογαριασμού. Κύριε Δρυγιαννάκη, είστε πολύ σοβαροί. Καλά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά, συμβαίνουν στην Ελλάδα δηλαδή? Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα του σήμερα αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο που συμβαίνει τώρα. Προσέξτε, έχω κάνει ρύθμιση. Έχω πάρα πολλούς πελάτες μου που έχουν κάνει ρύθμιση. Εντάξει, τώρα με την τεράστια αύξηση των επιτοκίων, που προσέξτε, εδώ δεν έρχεται πάλι το κράτος
το οποίο πρέπει να είναι και σε κάποιες περιπτώσεις ένα κράτος το ονομαζόμενο πρόνοιας, να προστατεύσει τους δανειολήπτες από την τεράστια αύξηση των επιτοκίων, ενώ αντιθέτως τα επιτόκια των καταθέσεων είναι μηδέν, έτσι, για να το δούμε και αυτό. Σωστό. Και ζητάει ο δανειολήπτης την ανάλυση της δόσης του, της μηνιαίας, η οποία, προσέξτε τώρα, έχει εκτιναχθεί. Έχει ανέβει κατά 30% κάθε μήνα. Και δεν του δίνουν καμία απάντηση, καμία ανάλυση. Του λένε αυτά πρέπει να πληρώνεις. Ωραία, στείλτε μου λοιπόν την ανάλυση, να δω. Πώς κάνετε τους υπολογισμούς για το επιτόκιο? Ξέρετε τι γίνεται? Βρισκόμαστε αβοήθητοι σε όλη αυτήν τη λέλαπα. Να σας πω τι ξέρω εγώ. Ότι μέσα στον Ιανουάριο αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης στρατηγικής αποεπένδυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αφού δηλαδή, προσέξτε, ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες με λεφτά του ελληνικού δημοσίου, των φορολογουμένων. Τώρα των Ελλήνων δηλαδή. Αυτό τώρα αποφασίσαν. Των Ελλήνων, το ίδιο λέμε. Ακριβώς. Τώρα να επιστρέψουν στα χέρια τους. Καταλάβατε. Φυσικά. Αυτά είναι προτεραιότητες. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ο νόμος του σχεδίου Ηρακλής. Ναι. Που προσέξτε τώρα. Πείτε μου τι συνδέεται και αυτός με τις κατασχέσεις. Δεν το συζητάω, εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται, γιατί είχε καταληκτική ημερομηνία 31-12 του 2022 να έχουν εξυγιανθεί όλα τα κόκκινα δάνεια. Διαφορετικά ζήτησε και ζητάει η Eurostat αυτή τη στιγμή από το ελληνικό δημόσιο να καταπέσει η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ύψους 18 δισεκατομμυρίων. Προσέξτε τώρα, μακάρι να γινότανε αυτό, κατά τη δική μου την άποψη. Έτσι, μακάρι να γινόταν. Αυτό φοβήθηκαν, έτσι, και στον Άριο Πάγο, γιατί δεν ήθελαν να χρεωθεί το ελληνικό δημόσιο 18 δισεκατομμύρια την κατάπτωση των εγγυήσεων. Και τώρα θα χάσει 58 δις από φόρους όμως. 58 δις από φόρους, και θα είναι πάνω από 80 μέχρι την ολοκλήρωση όλου αυτού του σχεδίου της απώλειας της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων. Θα είναι σίγουρα παραπάνω από 75 δις. Το 1 τρίτο δηλαδή του δημοσίου ελλείμματος της χώρας μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί τεράστιες εγκληματικές πράξεις μιλάμε. Έτσι, τεραστίου μεγέθους και με μάλιστα πάρα πολλούς εμπλεκόμενους. Εμείς θα προχωρήσουμε και στην προσφυγή μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην διαδικασία ενώπιον της εισαγγελίας, της Γενικής Εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φυσικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και θα το κάνουμε είναι να γίνει γνωστό το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Διότι διαφορετικά δεν θεωρώ ότι εντός των τυχών της Ελλάδος θα μπορέσουμε να βρούμε κατανόηση, να βρούμε δικαίωση και τέλος πάντων τουλάχιστον να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα ακούσουν, έτσι, το δικό μας το πρόβλημα. Ειλικρινά σας το λέω, και να ξέρετε βεβαίως ότι όλα αυτά γίνονται και μέσω μιας τεράστιας χρηματοδότησης που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους συγκεκριμένους οικονομικούς πόρους. Και εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί δεν γνωρίζουν τελικώς πού καταλήγουν όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό τον λόγο και θα πρέπει να τους καταγγείλουμε. Κύριε Δεργιανάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, αρκούντος διαφωτιστικός σήμερα είστε, και φοβάμαι με αυτά που μας περιγράφετε ότι εδώ το μοντέλο είναι, λένε κάποιοι, μοντέλο Ισπανίας, χειρότερο από το μοντέλο Ισπανίας. Πολύ χειρότερο. Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσει το εξής. Λέει μια πολύ ωραία επισήμανση ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Γιακουμάκης, από τη Γλασκόβη που μας ακούει. Λέει καλημέρα. Και γιατί δεν το κάνουμε περίπου όπως η Κύπρος? Λέει την ανάγκη να δοθεί στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, κυρίως στεγαστικών δανείων, η δυνατότητα να αγοράσουν στην τιμή που προσφέρουν τα φαντ στο κόκκινο δάνειό τους από την τράπεζα, πριν αυτή το πουλήσει σε κάποιο φαντ,
μη εξυπηρετούμενων δανείων, ναι, είναι το σύστημα που έχει επιλεγεί στην Κύπρο. Γιατί δεν, ναι, το κάνουμε βεβαίως, και εμείς. Μα το ίδιο σύστημα έχει επιλεγεί και εφαρμόστηκε και στην Ιρλανδία, κύριε Σαχίνη. Σωστό είναι αυτό, μα δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Το σύστημα με όλους αυτούς, με τις τράπεζες, τις συστημικές, με τις εταιρείες αυτές και ουσιαστικά με τις ευλογίες του ελληνικού κράτους, δεν θέλουν να εφαρμοστεί αυτό. Γιατί δεν θέλουν? Μα γιατί δεν θέλουν οι δανειολήπτες να καταφέρουν να ρυθμίσουν και να εξοφλήσουν τα δάνειά τους. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Θέλουν να μας πάρουν τις περιουσίες μας. Αυτό θέλουν. Ουσιαστικά δηλαδή δεν θέλουν... για αυτούς μας αγαπάνε όταν είμαστε κακοπληρωτές. Γιώργος... Και δεν θέλουν να μας δώσουν καμία δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε καλοπληρωτές. Αυτό είναι το σχέδιο. Γιώργος Δρυγιανέκης, νομίζω ότι πιο εύγλωτη παρουσία σήμερα δεν μπορούσε να υπάρχει. Καλημέρα κύριε Δρυγιανέκη, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά.